στην αρχή ο Άγιος Απόστολος αναφέρει τα χαρίσματα και τα αξιώματα που δίνει ο Θεός. Συγκεκριμένα αναφέρει ως εξής. Στη τάξη της Εκκλησίας προηγούνται οι Απόστολοι. Ακολουθούν οι προφήτες, έχονται οι διδάσκαλοι. Και ακόμη, έδωσε ο Θεός δυνάμεις σε εκείνους που το πιστεύουν. Χαρίσματα για να γιατρεύουν. Σε άλλους έδωσε το χάρισμα να ομιλούν. Σε άλλους να ενδιαφέρονται και να προνοούν για τους άλλους. Και ακόμη, το δώρο στους Αποστόλους που το έδωσε και σε άλλους μέχρι σήμερα, να ομιλούν γλώσσα ξένη χωρίς να την έχουν διαβάσει ποτέ. Γέννη γλωσσών. Έτσι μιλούσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Όμως, αυτά είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και οι πατέρες τονίζουν δυνατά ότι δίνεις αίμα, δηλαδή αγωνίζεσαι, κουράζεσαι, λιώνεις την προσευχή και παίρνεις Άγιο Πνεύμα, παίρνεις χάρισμα. Όμως, θυμάστε που αλλού λέει το Ευαγγέλιο ότι γυρίσανε χαρούμενοι οι Απόστολοι γιατί κάνανε θαύματα που τους έστειλε μια περιοδία και ήσαν γεμάτοι χαρά και ο Κύριος λέει μην έχετε χαρά γιατί αυτό δεν είναι δικό σας άθλος, δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, είναι δώρο, με αυτά δεν μπαίνετε στον Παράδεισο. Όποιο χάρισμα και το μεγαλύτερο χάρισμα να έχει ο άνθρωπος, χάρισμα είναι. Δεν είναι υδρότας, δεν είναι κόπος. Λέει παρακάτω, το ξεχωρίζει το πρώτο από το δεύτερο που μας ενδιαφέρει όλους. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Να έχετε αγάπη, όχι σε αυτά τα χαρίσματα που ακούσατε, αλλά στα κρίτωνα χαρίσματα. Κρίτωνα, το ξαναλέω μια φορά. Κρίτωνα χαρίσματα είναι τα καλύτερα. Είναι αυτό που μυρίζει ό,τι θα αναφέρουμε παρακάτω. Εγώ λέει θα σας δείξω ένα δρόμο, Απόστολος Παύλος. Και θα το δείξω το δρόμο αυτό με υπερβολή. Θα το δείξω το δρόμο αυτό με υπερβολή. Τον βάδισε το δρόμο ο Απόστολος Παύλος και το γράφει. Ο δρόμος του Παύλου ήταν μόνο κακοτράχαλος, μόνο ταλαιπωρία και βάσανα, μόνο φυλακές και τέτοια πράγματα για την αγάπη του Χριστού και την αγάπη των ανθρώπων. Αναφέρει λοιπόν ότι εάν έχω όλα τα χαρίσματα που υπάρχουν και ακόμη κάνω διείσδυση ψηλά, πολύ ψηλά και γνωρίζω τα μυστήρια του Θεού και τα ερμηνεύω στους ανθρώπους, δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Δεν είναι δικό μου αυτό που λέω. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη προσθέτει, να δείτε άνθρωπο να κουνάει βουνό σε αυτή την υπερβολή. Οδόν καθ' υπερβολή σας δείχνω, λέει. Υπερβολή δεν είναι να σας πω ότι μπορεί να κουνάς και βουνό και να πας στην κόλαση. Όμως, ένα είναι το χάρισμα. Αυτό το χάρισμα είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα είναι δώρο. Η αγάπη είναι αποτέλεσμα του ανθρωπίνου υδρότα. Αγάπη, και αναφέρει εδώ ένα σωρό, λέει η αγάπη μακροθυμεί. Σε βλάπτει ο άλλος συνεχώς και εσύ λες Θεός χωρέστονε, Θεός χωρέστονε, συνεχώς και προσεύχεσαι για αυτόν.
Η αγάπη λέει χριστεύεται, όχι μόνο λέει Θεός χωρέστον, αλλά πάει και του κάνει καλό εκείνου που του έκανε κακό. Αυτό σημαίνει χριστεύεται. Σου κάνει κακό, του κάνεις καλό. Ακόμη, η αγάπη δεν φθονεί. Βλέπετε πως μας ταράζει ο φθόνος. Πολλές φορές βλέπουμε τον άλλον και προδεύει και κουνιόμαστε εσωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αγάπη. Η αγάπη λέει ου περπερεύεται. Δεν λέει φλιαρίες και πολλά λόγια, αλλά η αγάπη είναι ταπεινή. Η αγάπη λέει δεν ασχημονεί, δεν κάνει τίποτε το κακό. Και ακόμη η αγάπη λέει δεν χαίρεται όταν βλέπει να γίνεται το κακό, αλλά συγχαίρει αυτόν που εργάζεται το καλό και την αλήθεια. Του δίνει συγχαρητήρια, χαίρεται, προσεύχεται γιατί γίνεται το καλό. Και τελειώνει ο Απόστολος. Η αγάπη λέει πάντα στέγει, όλα τα σκεπάζει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Δεν, σήμερα πιστεύω, αύριο δεν πιστεύω, αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω κλπ. Είναι πάντα στο ίδιο τρόπο πίστεως. Δεν ξεπέφτει ποτέ η αγάπη. Η αγάπη έχει ελπίδα, η αγάπη έχει υπομονή. Τώρα θα πείτε γιατί το διαβάσαμε αυτόν τον Απόστολο. Γιατί αυτός ο Απόστολος ήταν η ζωή των Αγίων των Αναργύρων. Αν θέλουμε να δούμε τους Αγίους Αναργύρους, εδώ. Λέει Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματουργοί, λέει ελάτε, δώστε δωρεάν ό,τι πήρατε και τα δίνανε δωρεάν Άγιοι. Όχι μόνο την ιατρική επιστήμη και τον εαυτό τους, για τον άνθρωπο πρώτα και μετά για τον Χριστό. Για την αγάπη του Χριστού. Αυτός ο Απόστολος είναι καθαρά ο βίος των Αγίων Αποστόλων. Των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και των Αγίων Αποστόλων. Που σημαίνει, βλέπετε τι κάνανε οι Άγιοι. Και μη κοροϊδευόσαστε. Η προσευχή δεν πάει απάνω αν δεν κάνετε αυτό. Το λέω και για μένα. Αν δεν κάνετε αυτό, δεν έχει παράδεισο. Δεν πάει πάνω προσευχή. Δεν ακούει. Πώς τέλος πάνω, ο Πατριοπαϊσίος λέει, ένα λογισμό μόνο εις βάρος του αλλού να έχεις. Στραβό, μόνο ένα. Η προσευχή σου και αγρυπνία να κάνεις και γόνατα να βάζεις και να λιώνεις, αν έχεις τόσο κακό λογισμό ελάχιστο για τον αδελφό σου, δεν σε ακούει ο Θεός. Λοιπόν, μιμητέ μου γίνεστε, λέει η Άγια Ανάργυρη. Μιμητέ να γίνουμε, αμήν. Amen.